Ο κύριος Κλεάνθης Αναστασάκης είναι από τα Χανιά της Κρήτης, έχει σπουδάσει στο τμήμα εμπορικού ναυτικού. Η μεγάλη του όμως αγάπη είναι τα ταξίδια. Έτσι από το 16 πήρε την απόφαση να ταξιδέψει στον κόσμο, βλέπετε τι εννοούμε, και το μόνο μέσο είναι το σκάφος του. Το 17 γνώρισε και τη σύντροφό του και ξεκίνησαν τις ξεναγήσεις παρέα. Πάμε να τον βρούμε, είναι στα Χανιά τώρα, διαμορφώνει το νέο σκάφος γιατί έχει μια πολύ μεγάλη... ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Καλημέρα σας. Καλημέρα στα Χανιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Βλέπουμε τις ωραίες εικόνες σας. Ας το πάμε ανάποδα. Είστε στα Χανιά και ετοιμάζετε το σκάφος για να κάνετε τι? Για να ταξιδέψουμε στην Παταγωνία, που είναι το επόμενό μας project. Από Χανιά Παταγωνία, δηλαδή? Ναι, ναι, ναι. Κατευθείαν. Πόσο θέλει κάποιος για να φτάσει στην Παταγωνία? Περίπου 4 μήνες για να φτάσει και 6 μήνες συνολικά για να έχουμε καλοκαίρι ώστε να μπορούμε να μπούμε πιο εύκολα στην Παταγωνία. Είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Ναι, είναι ένα αρκετά επενδυτικό ταξίδι. Όχι τόσο ο Ατλαντικός όσο η Παταγωνία, η οποία έχει 6 με 7 μποφόρ κάθε μέρα. Εσείς και η κοπέλα σας? Ναι, θα είμαστε οι δυο μας λογικά. Και όποιες δυσκολίες υπάρχουν στο δρόμο, με τον καιρό ή οτιδήποτε, πώς θα βγάζετε πέρα? Το παλεύουμε οι δυο μας. Έχουμε προετοιμάσει το σκάφος, που είναι η προετοιμασία που κάνουμε τώρα. Και μετά, ό,τι γίνει, είμαι μόνο εγώ και αυτή. Εγώ και η Κονσέσσαο, κανείς άλλος. Εναλλάξτο, το οδηγείτε? Ναι, κάνουμε βάρδιες. Η Κονσέσσαο είναι καπετάνισσα. Μπράβο. Μπορεί και το ταξιδεύει μόνη της. Οπότε κάνουμε 4 ώρες βάρδιες. 4 ώρες εγώ, 4 ώρες αυτή. Για να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε κιόλας. Βοηθιέστε. Γιατί Παταγωνία? Έχουμε πάει στους τροπικούς και θέλαμε κάτι διαφορετικό. Και οπότε η Παταγωνία προσφέρει το διαφορετικό παγό. Φτάνοντας εκεί, γιατί βλέπουμε παγό, κρύο, συνθήκες ακραίες, πώς το φαντάζεστε? Πιστεύω στην αρχή θα είναι δύσκολο να συνηθίσουμε. Ναι, θα μείνετε αλλά καιρό. Ναι, θα κάτσουμε 3 με 4 μήνες. 3 με 4 μήνες. Χαρά στο κουράγιο σας. Ίσως και ένα χρόνο, αν μας αρέσει. Ναι. Με τι συνθήκες τώρα εκεί, πού θα μείνετε? Τι θα τρώτε, πώς θα ζείτε? Θα μένουμε στο σκάφος. Ναι. Θα τρώμε στο σκάφος. Έχουμε κανονική κουζίνα υγραερίου, οπότε μαγειρεύουμε. Και τώρα το πώς θα ντυνόμαστε είναι η καλή ερώτηση, γιατί δεν ξέρω πόσο κρύο θα κάνει. Φαντάζομαι έχετε πάρει πληροφορίες για να ξέρετε τι θα πάρετε μαζί σας. Ναι, ναι, μαζεύουμε όσες πληροφορίες τι μπορούμε. Τι θερμοκρασίες έχει εκεί? Το καλοκαίρι νομίζω έχει το περισσότερο 15 βαθμούς, 10 με 15 βαθμούς το μεσημέρι και πέφτει στους μείον το βράδυ. Στα ταξίδια τα άλλα που έχετε κάνει, είναι 6 χρόνια, είναι αρκετός χρόνος, αρκετά ταξίδια. Πείτε μας λίγο έτσι τις πιο ιδιαίτερες εμπειρίες, γιατί βλέπω ότι για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα, κάνατε δουλειές εκεί, όπως ηλεκτρολόγος στην Αφρική και πολιτής Μπιζού στη Μαρτινίκα. Πώς βρίσκει κάποιος αυτές τις δουλειές? Κατά τύχη. Ειδικά στη Μαρτινίκα, με το που φτάσαμε στη χώρα, βγήκαμε έξω, πήγαμε σε ένα μαγαζί και ψάχναν υπαλλήλους. Ναι. Οπότε τους είπαμε ότι ψάχνουμε για δουλειά και μας πήρανε κατευθείαν. Είναι σχετικά εύκολο. Τα καταφέρατε, σας κρατήσανε σαν πολιτή Μπιζού. Ναι, έκανα πολύ καλή δουλειά. Τι πουλήσατε δηλαδή, για πείτε μας? Είναι διάφορα βραχιολάκια, κολιέ. Και μάλιστα είναι και πολύ ακριβά. Εκεί πέρα ένα βραχιολάκι πάει στα 35 ευρώ. Και πώς συνεννοείστε τώρα σε αυτές τις χώρες? Γαλλικά και αγγλικά. Εμένα με είχαν για το αγγλικό, η Κονσέσσαο ήταν για τα γαλλικά, ισπανικά και πορτογαλικά για τους τουρίστες. Άρα δεν έχετε πρόβλημα. Και όχι, όχι. Ηλεκτρολόγος στην Αφρική. Ηλεκτρολόγος στην Αφρική πώς? Εκεί δεν ήταν ακριβώς δουλειά. Το έκανα εγώ στον αντάλλαγμα, γιατί είχαμε πάει χωρίς λεφτά. Ανταλλακτική οικονομία. Ακριβώς. Και επειδή μας βοηθούσαν, έπρεπε να δώσουμε κι εμείς κάτι πίσω. Σας βλέπουμε σε κάτι πλάνα τέλεια με την Κονσέσσαο, σε παραλίες, γράφετε, είναι υπέροχα. Μου φωνάζουν, πρέπει να κλείσουμε. Θέλετε να ανανεώσουμε το ραντεβού, να βγούμε του χρόνου από την Παταγωνία? Ναι. Έκλεισε. Θα μπορείς να κλείσουμε ένα ραντεβού.